Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Κοχλιαρίδη, ο οποίος μάλιστα έχει τιμήσει και τα εθνικά χρώματα, γιατί ο άνθρωπος έχει πάρει και μετάλλια σε πολεμικές τέχνες. Ήταν από τους τυχερούς που επέτσισαν του τραγικού δυστυχήματος. Τραυματίστηκε βέβαια στη μέση, από ό,τι ξέρω. Ήσουν, Παύλο, καλημέρα. Στο πέμπτο βαγόνι, εσύ. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, Παύλο μου. Στο πέμπτο βαγόνι, ήσουν. Καλημέρα και σε όλους. Πείτε μου, με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα. Τώρα αποκαταστάθηκε η επικοινωνία. Λοιπόν, εσύ ταξίδευες, λέω, από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Πήγαινες στη Θεσσαλονίκη. Τι είχες, δουλειά, μένεις εκεί? Πες μας λίγο. Λοιπόν, είχα κάποιο διεθνή αγώνα στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Και πέταξα από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, εξ αρχής. Και μετέπειτα πήγα από Αθήνα στο Γερεβάν. Μάλιστα. Κάθισα στο Γερεβάν 4 μέρες όπου έγινε και ο αγώνας. Πήγες καλά στον αγώνα? Πήγε καλά, ναι. Πήγε καλά. Κέρδισα. Μπράβο. Γύρισε Αθήνα και πήρε το τρένο να γυρίσει σπίτι. Γύρισα Αθήνα και πήρα το τρένο να γυρίσω πίσω Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Μόνο ήσουν, Παύλο, είχε και φίλου σου μαζί ή συναθλητέ? Όχι, όχι, μόνο. Μόνο. Δεν είχα συναθλητέ. Ωραία. Και εσύ ήσουν στο πέμπτο βαγόνι. Πε μα πώ βίωσε την ώρα του δυστυχήματο. Δηλαδή, τι ένιωσε, τι κατάλαβε, τι έγινε εκεί? Εξ αρχή, μόλι έγινε το τρακάρισμα, ήμουν όρθιο, είχα σηκωθεί να ξεπιαστώ. Κάποια στιγμή ήθελα να πάω στο κηλικείο. Πέρασε από το μυαλό μου. Ναι. Δεν θυμάμαι τη δεδομένη χρονική στιγμή που σηκώθηκε για να ξεπιαστώ. Και ένιωσα ένα τρακάρισμα συνεχόμενο, παραδεδαμένο. Ναι. Το οποίο έπεσα κάτω, σύρθηκα γύρω στα 5 μέτρα περίπου και κρατήθηκα από τις καρέκλες από δεξιά και αριστερά. Χτύπησες? Ελαφρώς, μια μυχή μου προκάλεσε. Ένα τραυματισμό μικρό. Μετέπειτα θυμάμαι, παρακαλούσα να σταματήσει αυτό το συνεχόμενο τρακάρισμα. Ναι. Σβήσαν τα φώτα ξαφνικά και άρχισαν, φυσικά πανικόβλητος ο κόσμος, άρχισαν να μπαίνουν φωτιές από τα μπροστινά βαγόνια στο βαγόνι μας. Ερχόντουσαν αέρια. Ήμασταν σε ένα σημείο το οποίο, καθώς όπως είπα, είχαν σβήσει τα φώτα, δεν ξέραμε πού βρισκόμασταν. Ήταν αποδογισμένο ελαφρώς και μια κλίση στο βαγόνι μας. Οπότε ο κόσμος πανικόβλητος φώναζε ότι κάντε κάτι να σωθούμε, θα πάρουμε φωτιά, θα γίνει έκρηξη. Θα αναποδογυρίσει το βαγόνι, θα πέσουμε στον κρεμό, γιατί δεν γνωρίζαμε πού βρισκόμασταν. Ναι. Εσύ πώς βγήκες έξω από το βαγόνι, Παύλο? Σπάσαμε τα τζάμια. Ναι. Βγήκαν πρώτα, ας πούμε, κάποιοι επιβάτες και μετέπειτα άνοιξαν οι πόρτες. Απλά πάνω στον πανικό μας δεν σκεφτήκαμε να πατήσουμε το κουμπί της πόρτας. Σπάσαμε τα τζάμια και βγήκαμε περισσότερο από εκεί πέρα. Ναι. Είδες, πήγες στα μπροστά βαγόνια που υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα, που υπήρχαν οι νεκροί, που υπήρχε η φωτιά, ή έφυγες κατευθείαν προς άλλη κατεύθυνση για να απομακρυνθείς? Φύγαμε προς άλλη κατεύθυνση, γιατί δεν γνωρίζαμε αν θα πάρουμε φωτιά ή αν θα γίνει κάποια έκρηξη, και φύγαμε προς τα πίσω. Μετά από 20 λεπτά περίπου ήρθε η πυροσβεστική αστυνομία και τα ΕΚΑΒ. Μετά από 20 λεπτά περίπου. Πότε αντιλήφθηκες ότι μιλάμε για μια μεγάλη τραγωδία, ή δεν το αντιλήφθηκες και εκεί το έμαθες μετά? Δεν το γνωρίζαμε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν αναφέρει για τα θύματα. Είχαν αναφέρει, ας πούμε, στο Twitter ότι υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί. Παρ' όλα αυτά όμως βιώσαμε όλο το ψυχολογικό, διότι ήμουν σίγουρος εγώ από μέσα μου ότι θα πεθάνουμε. Δεν μπορούμε να βγούμε ζωντανοί από το βαγόνι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Τώρα, όλες αυτές τις μέρες, τις 13-14, πόσες έχουν περάσει? 17. 17 πια μέρες, ναι, σωστά. Πώς αισθάνεσαι εσύ, Παύλο? Το έχεις ξεπεράσει, είσαι okay? Μόλις κατάλαβες κιόλας ότι 57 άνθρωποι που ήταν εκεί μέσα έχουν σκοτωθεί, και κυρίως νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά. Πώς αισθάνεσαι για όλο αυτό? Τραγικά. Είναι τραγικό. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα το τι έχει συμβεί. Δηλαδή, μόνο η σκέψη ότι θα μπορούσα να είμαι στη θέση τους. Ναι. Θα μπορούσα να πάω στο κηλικείο ή να ήμουν σε άλλο βαγόνι, ή και για αυτές τις οικογένειες που έχουν χάσει τα δικά τους παιδιά. Είναι τραγικό, πραγματικά. Κάνανε ένα ταξίδι για να δουν τους γονείς τους. Ξέρω παρόμοιες ιστορίες, ας πούμε, και δεν μπόρεσαν να φτάσουν στον προορισμό. Είναι τραγικό. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το. Δεν το έχω φανταστεί ακόμα. Παύλο, να είσαι πάντα τυχερός στη ζωή σου. Τι να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κουράγιο στις οικογένειες των θυμάτων. Κύριε Λιάγκα, είστε από τους ελάχιστους που το έχετε αναφέρει και το έχετε θίξει το θέμα, και σε αντίθεση με κάποιους άλλους που έχουν σιωπήσει. Είναι υποχρέωσή μας, νομίζω. Να είσαι καλά, Παύλο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.